Καλά, που τι γίνεται. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Πώς είσαι, ε? Καλά, εσείς τι κάνετε? Όλα καλά. Είναι ένα πολύ σημαντικό χώρο, γιατί είναι το εκδοτήριο, το δεστιάριο, η ψηφιακή πληροφόρηση όλη σε αυτό το κομμάτι. Ήδη είναι αυτό το οποίο χρειαζόταν η πινακοθήκη για να μπορεί να ανταγωνιστεί και τα στάνταρτ των λοιπόν ευρωπαϊκών. Μιλάμε 20.000 μέτρα. 21.000 τετραγωνικά μέτρα συνολικά το κτίριο. Έχει τρεις πινακοθήκες. Ασανσέρ, πινακοστάσιο και δύο μέτρα. Και τη ράμπα. Πολύ ωραία είναι η ράμπα. Θέλω να σας συγχαρώ που και κατά τη διάρκεια του κορονοϊού συνεχίστηκε η δουλειά. Πάντα με τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας, διότι η προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των εργαζομένων και προφανώς η υγεία τους. Και χαίρομαι ιδιαίτερα διότι ξεπερνάμε και αυτόν τον σκόπελο και το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε θέσει να κάνουμε τα εγγένεια της πινακοθήκης την 25η Μαρτίου του 2021. Κάνουμε όλες τις προσπάθειες. Και να είναι αυτή η εμβληματική δράση την οποία θα έχουμε εκείνη την ημέρα, θα μπορέσουμε να το τηρήσουμε. Είναι πολύ σημαντική η συμβολή του Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι μεγάλοι ευεργέτες να αναγνωρίζονται μέσα από την ονοματοδοσία εθνικών. Είναι κάτι το οποίο σκοπεύουμε να κάνουμε και στο Εθνικό Μουσείο Συγκρίσης για να ενθαρρύνουμε περισσότερους δωρητές να μπορούν να συνεισφέρουν και τμήματα των υπουργικών των συλλογών, ώστε να γίνουν κτήματα πια των μόνιμων συλλογών των μουσείων μας, και καθώς ένα μουσείο είναι ζωντανός οργανισμός. Έτσι. Και η συλλογή του ανά πάσα στιγμή θα ενισχύεται και θα εμπλουτίζεται, είναι πάρα πολύ σημαντικό να στείλουμε αυτό το μήνυμα ότι είμαστε σε μια ανοιχτή διαδραστική σχέση με όλους τους συλλέκτες και ότι τελικά ένα τέτοιο μουσείο είναι κτήμα της κοινωνίας των πολιτών, yeah. Ότι δεν είναι μόνο ένα κρατικό μουσείο, είναι ένα μουσείο στο οποίο ενώνονται ρεύματα, δυνάμεις από τον πολιτισμό, ασχέτως του αν είναι δημόσιες δυνάμεις, κρατικές ή ιδιωτικές. Συγχαρητήρια για όλη τη δουλειά, γιατί κυρία Πλάκα αυτό είναι ένα έργο ζωής, αλλά θα αποτελέσει ένα εμβληματικό σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό μας, όταν το καλό ολοκληρωθεί το έργο. Με το καλό στα εγγένεια. Το χρονοδιάγραμμα που έχουμε ορίσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Καλή δουλειά.